πάμε στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, πάμε στο Αρκαλοχώρι, καθώς εκεί βέβαια Βάλια οι μαθητές επιχείρησαν σήμερα να εισέλθουν σε μια νέα κανονικότητα, ναι, στην διαζώσης εκπαίδευση, αλλά με ποια ιδιαιτερότητα? Με την ιδιαιτερότητα ότι δεν ήταν ακριβώς στο σχολείο τους, ήταν, ναι, σε σχολικές λιόμενες αίθουσες. Ωστόσο, το θετικό, Νίκο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι γίνεται πλέον διαζώσεις η εκπαίδευση. Μάλιστα. Ένα δεδομένο που έχουμε να το δούμε από τις 27 Βλέπουμε Σεπτεμβρίου. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Θα μας τα πει καλύτερα, βέβαια, και ο κύριος Στέφανος Ψηλάκης, δάσκαλος στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Αρκαλοχωρίου. Κύριε Ψηλάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω, κάλλιο αργά παρά ποτέ να πω, πώς να ξεκινήσω? Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ξεκίνησαν σήμερα τα μαθήματα διαζώσης, μετά από 20 σχεδόν μέρες που έγινε ο σεισμός. Τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα χαρούμενα, παρόλο που βρέθηκαν σε έναν χώρο πρωτόγνωρο για τα ίδια και για μας φυσικά. Όμως σημαντικό είναι ότι ξεκίνησε η διαδόση διαδικασία και είναι πολύ σημαντικό ότι βρέθηκαν ξανά με τους μαθητές τους και με τους εκπαιδευτικούς τους. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είστε μόνο εσείς, είναι και μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου Αρκαλοχωρίου και γίνεται, ναι, 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 να αλλάξει, βέβαια, το μάθημα εκεί. Οι προκατασκευασμένες αίθουσες που έχουν τοποθετηθεί εδώ στο κολυμβητήριο του Αρκαλοχωρίου έχουν τοποθετηθεί 15 αίθουσες. Γίνεται με διπλοβάρδια. Για αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε το πρώτο δημοτικό την πρωινή βάρδια και εμείς την απογευματινή. Και αυτό θα το αλλάζουμε. Εναλλάξει ανά εβδομάδα. Βδομάδα-βδομάδα, βέβαια. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Μας είπατε ότι επέστρεψαν με χαμόγελο οι μαθητές. Ήθελα να γυρίσω. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Γιατί και η τηλεκπαίδευση, κακά τα ψέματα, δεν βοηθάει και πολύ. Εντάξει, για μας η τηλεκπαίδευση ήταν λίγο δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Ήταν μαθητές οι οποίοι είχαν μετακομίσει, μαθητές οι οποίοι ζούσαν είτε σε σκηνές είτε σε αυτοκίνητα μέχρι και τις πρώτες μέρες μετά το σεισμό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κάτι πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί. Από την ενημέρωση, η χρονιά θα βγει στις λιόμενες αίθουσες? Το ευχάριστο για μας είναι ότι από σήμερα ήδη ο εργολάβος έχει ξεκινήσει τις επισκευές στο δικό μας σχολείο, το δεύτερο δημοτικό. Σχετικά πλάνα, τα βλέπουμε πώς είναι μέσα, ναι, στο οπότε, ιστορικό το σχολείο. Ένα χρονοδιάγραμμα 60 ημερών. Σε δύο μήνες μας είπαν ότι θα επιστρέψουμε στο σχολείο μας. Σε δύο μήνες. Οπότε, ναι. Μετά οπότε την αυτό είναι ένα ευχάριστο. Γενάρη, Φλεβάρη, ναι, εκεί. Μάλιστα. Ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Κύριε Ψηλάκη, καλή δύναμη να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Υπομονή, να είστε καλά. Πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά επέστρεψαν, νοικοκυρίες και κύριοι, στη διαδόση εκπαίδευση. Έγινε μία. Και βέβαια υπάρχουν και πολλά σχολεία που ακόμα δεν κάνουν μάθημα. Έτσι θα τα πούμε και παρακάτω. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα.